Έλα, δέσπινα, δέσπινα, βλεπάκι θα έρθει εδώ μαζί μα. Καλημέρα. Σας. Διότι έχουμε ανακοινώσει χθε το Πασόκ και κόντρε με το καλημέρα. Ε, λοιπόν, για πάμε και να μας έγιναν να πεις... οι ανακοινώσει. Έχουμε νέο πολιτικό κέντρο στο Πασόκ. Έχουμε αλλαγέ και ένα σχηματισμό στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Έχουμε νέο εκπρόσωπο τύπο τον κύριο Τσουκαλά. Όμω με το που έγιναν οι αλλαγέ, άρχισαν και τα όργανα στο Πασόκ. Παιδιά, και τι εννοούμε. Υπήρχε μια διαρροή των συνεργατών του Χαριδούκα που λένε ότι ο Δήμαρχο Αθηνέων είπε ναι στο πολιτικό κέντρο, γιατί καταρχά ήταν δικιά του πρόταση. Θίγουν το γεγονό όμω ότι δεν είναι όλοι συνυποψήφοι στο πολιτικό κέντρο ε, και είναι ότι οι επιλογές συνολικά του Νίκο Ανδρουλάκη δεν δείχνουν προ την ενότητα. Τώρα, στελέχη τη Χαριλάου Τρικούπη απαντούσαν σε αυτή τη διαρροή ότι όλε οι επιλογέ του Πρόεδρου δείχνουν προ την ενότητα και ότι είναι αυτέ οι διαρροέ που συντηρούν αυτό το αχρίαστο προεκλογικό κλίμα, αυτέ είναι που δεν βοηθούν στην ενότητα του κόμματο. Να σα πω ότι το Πολιτικό Κέντρο, που αποτελείται από εννέα μέλη, θα συνεδριάσει πρώτη φορά σήμερα στι 4 στη Χαριλάου Τρικούπη. Καταλαβαίνετε ότι και μετά από αυτέ τι διαρροέ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε να δούμε τι θα υποθεί και μέσα. Ναι, στο λοιπόν, πολιτικό λοιπόν αυτό είναι το πολιτικό κέντρο που βλέπουμε τώρα. Πάμε α, να, το, α, δούμε. να το δούμε. Μάλιστα. Χάρη Δούκα, λοιπόν, Παύλο Γερουλάνο, η Άνα Διαμαντοπούλου α, είναι μέσα σε αυτό το πολιτικό κέντρο. Ο Νίκο Χρυστοδουλάκη, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Θανάσης Γλαβίνα, ο μέχρι τώρα εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, η Κατέρινα Σολούμου, ο Μυρτό Σαμαρά και ο Γιάννη Βαρταγαστάνη είναι σε αυτό το εννιαμελέ πολιτικό κέντρο το οποίο θα συνεδριάζει α, Μία φορά την εβδομάδα. Νέο εκπρόσωπο τύπου ο Κώστα Τσουκαλά και αναπληρώτρια η κυρία Όλγα Μαρκογιανάκη. Οι αλλαγέ λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ βεβαίω υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μάλιστα. Και ο Λευτέρης Εδώ νομίζω γι' αυτό υπάρχει το θέμα. Είναι συντονιστή σωμα... Να της ξέρετε ότι οι διάφοροι και τα λοιπά mm. για το γεγονό ότι η Διαμαντοπούλου πήρε το πολιτικό σχεδιασμό εκείνη το ζήτημα. Προ ποια κατεύθυνση θα πάει και ποιο ρεύμα θα ναι, ακολουθήσει ναι, εντάξει, το Πασό είναι το ερώτημα. Και ο κύριο Λευτέρη Καρχιμάκη, τον οποίο θα τον έχουμε εδώ τι επόμενε μέρε και αύριο θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά από ό,τι ενημερώθηκα, θα είναι ο συντονιστή τη ομάδα προγράμματο. Mm -hmm. Και πάμε σε αλλαγές στην κοινοβουλευτική <coughs> ομάδα. Δημήτρη Μπιάκη, γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Τσίμαρης, mm. αναπληρωτή γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Βεβαίω, ο κύριος Γερουλάνο θα ανέλαβε και αποδέχτηκε το ρόλο του πρώτου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Και ο Δημήτρη Μάντζο παραμένει στο πόστο του, θα είναι δεύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τώρα. Στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκαν όλα τα ονόματα. Καθένα mm -hmm. αναλαμβάνει και από ένα ουσιαστικά υπουργείο το οποίο θα, θα επιβλέπει α, και θα δημιουργεί προγράμματα. Ο θα ο Λάνος, προτάσεις και Ρουλάνο Οικονομία, Κατρίνη Άμυνα. Ο κύριο Γερουλάνο ναι. παραμένει σε αυτό που ήθελε και ξέρει πάρα πολύ καλά. Α, ο κύριο Κατρίνη αναλαμβάνει το Εθνική Άμυνα. Και η κυρία Γιανακοπούλου το μετανάστευση και ασύλου. Πρέπει να σα πω ότι καταλαβαίνω από το περιβάλλον του κύριου Κατρίνη ότι και εδώ υπάρχει μια ενόχληση που ο κύριο Κατρίνη δεν είναι στο πολιτικό κέντρο. Μάλιστα δύο. Ο κύριο Κατρί και η κυρία Γιανακοπούλου δεν είναι εύνο. σε αυτό το κέντρο. Λοιπόν, υπάρχει και μία, ευ... μία, τουλάχιστον ευνοημένη σήμερα από την κατάσταση. Στο Πασόκ. Όχι, στον ευρύτερο χώρο θα Α, μπορούσε. Ποια είναι? Χώρο. Η σύζυγο του κυρίου Γερουλάνου. Α. <laughs> ε, <laughs> γιατί είναι σε αφωνία ο κύριος Γερουλάνος Είναι ε... σε αφωνία ε... Να δούμε τώρα αν θα έρθει στο Έκανε την ανάρτηση το ε, Μας ενημέρωσε μέσα Είδες δεν το είχα διαβάσει η Λάρα είναι, είναι σύζυγό. Το η Λάρα είναι <laughs> Το γεγονό ότι για 10 μέρε πρέπει να μείνω άφωνο. <laughs> λοιπόν. Και θα χρειαστούμε. Αλήθεια, κάτι... τώρα δεν το έχει διαβάσει. Δεν το έχω διαβάσει, <laughs> όχι. Ειλικρινά. Δεν Υπόσχομαι, λέει ο κύριο Γερουλάνο, να επανέλθω δρυμύτερο. Άρα και η σύζυγό του μετά από 10 μέρε θα ακούσει όσα δεν άκουσε. Το δεκαήμερο, λοιπόν, <laughs> θα τα πει <laughs> όλα μαζί. <μάσα. laughs> δεν νομίζω. <laughs> ότι πρόλαβε, αν <laughs> <laughs> το χάσει, το χάσει αυτό. περαστικά και γρήγορα. Θα πάει σήμερα στο. Ε, καταλαβαίνω με αυτά που διαβάζω με νοήματα. ότι με μετά από 10 μέρε θα μπορέσει. <laughs> θα λέει ο Ανδρουλάκη <χιώς> να κάνουμε αυτό. Πάντω εμεί εκεί θα είμαστε, οπότε θα δούμε. Και τι θα πάνε και τι θα, 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 θα γίνει δέσποινα. μέσα. Γεια σου, να ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία.